Μετά την εντολή του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαήμη για άρση του απορρίτου των τηλεπικοινωνιών, αποδείχτηκε ότι τα τηλέφωνα των τεσσάρων μηχανοδηγών των δύο μοιραίων άμαξου στοιχειών ήταν βουβά την επιμαχή ώρα, αφού από τι 11 το βράδυ που αναχώρησε η άμαξο από τον σταθμό τη Λάρισα έω και την ώρα τη σύγκρουση δεν υπήρξε καμία τηλεφωνική επικοινωνία που να έγινε από τα υπηρεσιακά ή προσωπικά του κινητά τηλέφωνα. Έτσι αποκλείστηκε το ενδεχόμενο η οι μηχανοδηγοί των δύο άμαξων να συνομίλησαν μεταξύ του, πράγμα που πιθανότατα θα οδηγούσε στην αποφυγή αυτή τη εθνική τραγωδία, όπου έχασαν τη ζωή του 57 άνθρωποι, όπω επίση αποδείχτηκε ότι δεν συνομίλησαν και με κανέναν σταθμάρχη. Επίση, όπω έγινε γνωστό, οι δικαστικέ αρχέ ζήτησαν από του υπεύθυνου τη Hellenic Train τα ονόματα των υπαλλήλων που εργάζονταν στο σταθμό τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να εξακριβωθεί αν Φορτώθηκε στην εμπορική αμαξοστοιχεία κάποιο υλικό εκτό από αυτά που δηλώθηκαν στα επίσημα παραστατικά και οδήγησε σε αυτή την τρομερή έκρηξη, αφού η ίχνη της ουσία ξυλόλιο βρέθηκε στα συντρίμμια των τρένων.